αυτό το προτινόμενο σχέδιο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήρθε χωρίς καμία προσυνεννόηση με τους φορείς. Καμία επαφή και καμία γνώση δεν είχαν οι επαγγελματικοί φορείς για το σχέδιο νόμου το οποίο πρόκειται να έρθει στην δημοσιότητα. Κάθε μεταρρύθμιση έχει έναν επιδιωκόμενο σκοπό. Το ερώτημα είναι, άραγε επιτυγχάνεται ο σκοπός ο οποίος επιδιώκεται με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που στέθηκε υπόψη, που είναι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος? Σίγουρα λέμε όχι. Και το λέμε όλοι, βροντερά όλοι, διότι είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καθώς η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος προέρχεται από την λειτουργία της αγοράς. Όταν λοιπόν με το άθροισμα των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών στο φόρο εισοδήματος προκύπτει η υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο του εισοδήματος ο επαγγελματίας, αναγκαστικά εξωθείται στην παρέτηση. Τέστην θα έχουμε μια αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων, το οποίο θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης ασφαλιστικού συστήματος. Συνεπώς, εκ προημίου λέμε ότι θα αποτύχει σίγουρα το προτινόμενο σύστημα.